Εχθές είχαμε ακόμη ένα θετικό νέο για την οικονομία της χώρας μας. Κατέταξε την Κύπρο σε επενδυτική βαθμίδα και ο οίκος DBRS. Η θετική αυτή αξιολόγηση έρχεται να προσθεθεί στις αναβαθμίσεις σε επενδυτική βαθμίδα των Standard & Poor's και του οίκου Fitch που έγιναν τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη αντίστοιχα. Από χθες, η Κύπρος αξιολογείται και από τρίτο οίκο σε επενδυτική βαθμίδα. Σήμερα χρειάζεται να αποδώσουμε για ακόμη μια φορά τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στην ανωδική πορεία της κυπριακής οικονομίας. Πρώτα-πρώτα σε όλους τους πολίτες για τις θυσίες που έκαναν όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Η χάραξη της στρατηγικής για την έξοδο από την κρίση αλλά και για την ανάπτυξη της οικονομίας από την διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη είναι σίγουρα ο σημαντικότερος πολιτικός πυλώνας αυτής της πορείας. Ο Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός των Οικονομικών, είναι στο τιμόνι της οικονομίας και οδηγεί με σταθερότητα και συνέπεια την οικονομία της χώρας σε χαρτογραφημένα νερά και στην πορεία της ανάπτυξης. Τα εύσημα θέλουμε να τα αποδώσουμε και στα κοινοβουλευτικά κόμματα που στήριξαν και ψήφισαν στην Βουλή τα απαραίτητα νομοσχέδια για να είμαστε αυτή τη στιγμή στην θέση που είμαστε. Σήμερα χρειάζεται να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία, χωρίς πανηγυρισμούς και χωρίς να εφησυχάζουμε. Είμαστε στην μέση του δρόμου. Πρέπει να κρατήσουμε το όχημα της κυπριακής οικονομίας στον δρόμο του εξορθολογισμού, να συνεχίσουμε να έχουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, να αυξήσουμε περαιτέρω την απασχόληση, να συνεχίσουμε να προσελκύουμε επενδύσεις. Τώρα χρειάζεται να προχωρήσουμε και με τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, να δημιουργήσουμε τις συμμαχίες, τις πολιτικές εντός κοινοβουλίου, αλλά και την κοινωνική συμμαχία με τους πολίτες, και να κάνουμε πράξη τις ριζοσπαστικές αλλαγές που θα βελτιώσουν την Κύπρο και θα ενισχύσουν περαιτέρω το κλίμα στην οικονομία. Αλλαγές που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε τομείς αιχμής και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα όλων μας. Σήμερα όμως χρειάζεται να ανταμείψουμε στα μέτρα των δυνατοτήτων της οικονομίας, τους πολίτες για τις θυσίες που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια, με μικρές ή και μεγαλύτερες πολιτικές που θα έχουν χειροπιαστό και άμεσο αποτέλεσμα. Η μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, η δημιουργία αντίστοιχου προγράμματος εστία για τους συνεπείς και συνετούς δανειολήπτες, η ενίσχυση της πολιτικής επιδότησης του ενοικίου σε όσους σήμερα το έχουν ανάγκη, η αύξηση στη σύνταξη για τους χαμηλοσυνταξιούχους, είναι μερικά από τα μέτρα που θα προωθήσουμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός σε συνεργασία και με άλλα πολιτικά κόμματα και σίγουρα σε συνεργασία με την κυβέρνηση και θα ενισχύσουν περαιτέρω την κοινωνική πολιτική της χώρας μας.